Σταβάκη, που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Κύριε Σαβάκη, να σας καλημερίσουμε. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε να μας παρουσιάσετε τις προτάσεις σας και τις θέσεις σας εν ώψη τώρα και των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Φυσικά. Αρχικά να πω και ποια είναι η ΟΚΔΕ, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρουν. Βεβαίως. Η ΟΚΔΕ είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση, η οποία ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές που έπαιξαν και παίζουν σε ένα σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα, στους μικρούς και στους μεγάλους αγώνες. Και κυρίως τώρα αυτό που θέλουμε να πούμε για τις ευρωεκλογές, για να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα δηλαδή, είναι αρχικά με την Παλαιστίνη, με αυτή τη γενοκτονία που συμβαίνει όλο αυτόν τον καιρό. Τώρα δηλαδή 7 μήνες μετά την Ισραηλινή εισβολή στη Γάζα, η εξόντωση του Παλαιστινιακού λαού από το φασιστικό σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει αμύωτη και πιο απάνθρωπη. Πάνω από 35.000 Παλαιστίνοι έχουν πεθάνει. Η πλειοψηφία τους δυστυχώς είναι γυναίκες και παιδιά. Κάθε υποδομή, σχολεία και νοσοκομεία έχουν καταστραφεί. 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπισμένοι και εγκλωβισμένοι στη Ράφα δολοφονούνται καθημερινά ή πεθαίνουν από πείνα, δίψα και επιδημίες. Έτσι, μια παράλληλη εθνοκάθαρση με προγκρόμ, εκτοπισμούς και δολοφονίες πραγματοποιείται από τους σιωνιστές και στη Δυτική Όχθη. Και όλο αυτό το κάνουν για να γονατίσουν την Παλαιστινιακή αντίσταση, να αφανίσουν τον Παλαιστινιακό λαό ή να τον οδηγήσουν ξανά στη προσφυγιά. Σε αυτή τη σφαγή των Παλαιστινίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνένοχη, ως πιστός σύμμαχος της Αμερικής, υποστηρίζοντας ανοιχτά το σιωνιστικό Ισραήλ. Φαίνεται και τώρα τελευταία που αρνείται να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ταυτόχρονα και αυτή η συνένοχη στη σφαγή των Παλαιστινίων. Στέκει και έτσι από τους πιο πρόθυμους στοιχειοθετικά πολεμικά σχέδια, στέλνοντας όντως από όλους τη φρεγάτα Ήδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας έτσι και μεσοφασιστικά καθεστώτα όπως αυτό του Ζελένσκι. Έτσι, εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά με την ημορρογία δεκάδων δισεξοπλισμούς. Πολεμικός καπιταλισμός προσπαθεί να παραμείνει έτσι ευνοούμενος μπροστά στην Αμερική και στο ΝΑΤΟ. Είναι έτσι, αυτό όλα αυτά τα βλέπουμε εμείς ως στη μείωση των εισοδημάτων μας, τη φτώχεια του λαού και τα πληρώνουμε στη στήριξη και εμείς οι ίδιοι. Ενώ ο ίδιος ο λαός θέλει κάτι διαφορετικό. Αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει και πυροδοτεί ευτυχώς ένα γιγάντιο κύμα κινητοποίησης παγκοσμίως ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Και αυτό που ζητάμε εμείς και αυτό που θέλουμε τώρα και στις ευρωεκλογές είναι να σταματήσει η σφαγή, άμεση κατάπαυση του πυρός, να γίνει τώρα κράτος η Παλαιστίνη. Τώρα, γιατί κατεβαίνουμε στις εκλογές, για να ξαναπούμε. Για να καταγγείλουμε αρχικά τη δολοφονική κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τις πολιτικές της, ώστε οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και νεολαία να σπάσουν όλο αυτό το σημερινό ζωφερό αδιέξοδο της φτώχειας, των ιδιωτικοποίησεων και των πολέμων. Παρά τις προπαγάνδα τώρα αυτή που ακούμε της κυβέρνησης και σχεδόν όλων των κυβερνητικών ΜΜΕ, και η κρίση βαθαίνει σε όλα τα επίπεδα στην πραγματικότητα, γίνεται ακόμα χειρότερη από τις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Ό,τι και να λένε τώρα για την ανάπτυξη της οικονομίας, οι παραγωγικοί τομείς, η πραγματικότητα ξεσπάει διαρκώς. Το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος, το χρέος των ασφαλιστικών ταμείων αυξάνεται σταμάτητα. Το μοντέλο αυτό της ανάπτυξης είναι απόλυτα σταθερό, γιατί όλο αυτό πατάει πάνω στη λασία του κρατικού χρήματος στο κεφάλαιο και τους ημίτρους, πάνω στην κερδοσκοπία, στα ακίνητα, στον τζόγο. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μια αποκάλυπτική κατρακύλα το καθάριστο του εκχώριου προϊόντος. Βρισκόμαστε πραγματικά στη πρώτη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι όλα πραγματικοί αριθμοί. Θέλουμε να καταγγείλουμε την ακρίβεια και την πραγματική όντως μείωση που συμβαίνει στους μισθούς μας με τις ιδιωτικοποίησεις και τους εργατικούς νόμους. Έχουν αυξηθεί πραγματικά οι ανισότητες στην κοινωνία μας. Εξαπλώνεται διαρκώς η φτώχεια σε όλες τις κοινωνικές μας δομές. Ο μισθός τελειώνει πραγματικά στα μισά του μήνα. Οι εργαζόμενοι έχουν παραδοθεί στα υπερκέρδη και στην υπερεκμετάλλευση.
και θυσιάζονται σε ατυχήματα δολοφονίες που παρατηρούμε κάθε μήνα. Όμως για τις τράπεζες, από ό,τι βλέπουμε, και τις επιχειρήσεις και τους πλουσίους, παρέχονται άφθονες επιδοτήσεις, όπως έχουμε δει, με φοροαπαλλαγές, με ταμεία ανάπτυξης κτλ. Και από ό,τι βλέπουμε κιόλας, τα υπερκέρδη τους αυξάνονται προκλητικά. Θέλουμε να καταγγείλουμε και την εμπορευματοποίηση που συμβαίνει τώρα στην υγεία, με τη διάλυση του ΕΣΥ, με το νόμιμο φακελάκι που συμβαίνει, με την εμπορευματοποίηση της παιδείας, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που η νεολαία έδωσε και ένα τεράστιο αγώνα τελευταίο καιρό για να μπορέσει να σπάσει αυτούς τους νόμους του πυρακάκι. Και θα δούμε μια γενίκευση για διδάκτρων και στα δημόσια πανεπιστήμια. Καθώς και με τη θηραστική κρίση, που είναι έτσι ένα αποτέλεσμα κερδοσκοπίας πάνω στα κίνητα, που βάλουν έτσι ένα πραγματικά ζωφερό και ταξικό αποκλεισμό, ακόμα και στα πιο βασικά κοινωνικά αγαθά. Ο κόσμος έχει καταγγείλει και αυτός μαζί και στα Τέμπη και όλες αυτές τις καταστροφές που συμβαίνουν, που είναι κλίματα που συσσωρεύονται τις σχέδιες της εγκατάλειψης των βασικών υποδομών και είναι προβλήματα που έχουν προέλθει από αυτές τις ιδιωτικοποίησεις και τις αρπάκεις των πάντων. Και ότι ουσιαστικά κυβερνητικό και κρατικό χρήμα που προσπαθούν να αρπάξουν. Τώρα, εμείς είμαστε, θέλω να πούμε, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ, αυτή των πλουσίων, σε ένωση των πλουσίων της καταστολής και του πολέμου. Από ό,τι έχουμε δει, όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες αρρώνονται καθημερινά. Βλέπουμε μια συρρήκνωση βιομηχανίας σε όλες τις χώρες και στον πρωτογενή τομέα. Έχουν αποφασίσει όλοι οι Ευρωπαίοι, γενικότερα οι υπεραλιστές, μια αντιδραστική πορεία χωρίς επιστροφή. Είναι πραγματικά, από ό,τι βλέπουμε, μονόδρομος η υποβάθμιση τους. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ της Αμερικής, της Κίνας και της Ρωσίας. Παρατηρούμε και τη φτωχοποίηση όλων των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακρίβεια δεν πιάνει μόνο την Ελλάδα, αλλά και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτός ο πόλεμος προκαλεί τεράστια κινήματα μεταναστών και έτσι βλέπουμε ένα κτηνώδη ρατσισμό να ξεπλώνεται, που να δολοφονούν πρόσφυγες και μετανάστες, θέλοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους δούλους, πραγματικά εργάτες και ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας. Και όλος αυτός ο ρατσισμός που εξαπλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει για να διαιρέσει και να χτυπήσει τους εργαζομένους και να τους δηλητηριάσει με την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Και τέλος, βλέπουμε και την διαρκή χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της παραπολιτικής καταστροφής με τις καταστροφικές πολιτικές της ψεύτικης πράσινης ανάπτυξης, που δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από το να κερδοφορούν οι ίδιοι. Τώρα, άμα θέλετε, μπορούμε να πούμε και σε τι διαφέρουμε ή και για ποιο είναι το πρόγραμμά μας κιόλας. Πείτε μας ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να εθνικοποιήσουμε τους τομείς κλειδιά της οικονομίας, να επανακρατικοποιήσουμε όσων δημόσιων οργανισμών χωρίς αποζημίωση κάτω από εργατικό έλεγχο, να βάλουμε βαριά φορολογία στα κέρδη και στους πλησίους, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, όπως είπαμε, να διαγράψουμε το χρέος, να καθιερώσουμε έτσι ένα εθνικό νόμισμα. Είναι έτσι απαραίτητο βήμα για να αποφασίσει ο ελληνικός λαός για τον εαυτό του, για την εφαρμογή πραγματικά ενός προγράμματος ενάντια σε αυτό τα μνημόνια διαρκείας που αντιμετωπίζουμε. Η πάλη για την διάλυση αυτών των ενώσεων των καπιταλιστών και των εμπελιστών δεν σημαίνει απομονωτισμό, αλλά συντονισμό και ενοποίηση με τους αγώνες σε όλη την Ευρώπη, με απεργίες, διαδηλώσεις, κινητοποίησεις, αντιπολεμικές και σε αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη, με στόχο έτσι μια Ευρώπη των εργαζομένων. Να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, να διώξουμε τις βάσεις του θανάτου, καμιά συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο και να δώσουμε λεφτά για τη δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία, έτσι που είναι ένα πραγματικό κοινωνικό πρόγραμμα,
Με κατάργηση όλων των αντιλογικών φόρων όπως το ΦΠΑ, πλαφών και μείωση στις τιμές των βασικών αγαθών, με πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και συλλογικές συμβάσεις για όλους. Θέλουμε έτσι μια, όπως λέει και το σύνθημά μας, μια κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων και του σοσιαλισμού. Χούντες λέμε ότι όντως, γιατί αυτό βιώνουμε σήμερα, μια χούντα με κοινοβουλευτικό κομμάτι στην πραγματικότητα, αποφασίζουν μόνοι τους χωρίς να λογαριάζουν κανέναν. Χούντες δεν πέφτουν με λόγια στη Βουλή, λέμε, αλλά με αγώνες στον δρόμο. Χρειάζονται αγώνες ενάντια σε αυτές τις πολιτικές, με μια αριστερά επαναστατική. Χρειάζεται έτσι μια πολιτική ενότητα και οργάνωση των εργαζομένων πάνω σε μια ταξική ανεξαρτησία αποφασιστικής έτσι, ανάπτυξης των αγώνων, με μια αριστερά επαναστατική. Πιστεύουμε ότι η πολιτική μας είναι η πιο χρήσιμη επιλογή, γιατί παλεύουμε το κακό του στη ρίζα, παλεύουμε για μια ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και μια εκατίδρυση μιας άλλης εξουσίας, μιας κυβέρνησης των εργαζομένων και του σοσιαλισμού. Χωρίς να πιστεύουμε, δηλαδή ζητάμε αυτόν τον ψήφο, όχι απλά ένας ψήφος που απλά καταλήγει για ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά όντως να επιφέρει ένα πραγματικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει ρεαλιστικές λύσεις. Γιατί βλέπουμε για παράδειγμα και το ΚΚΕ που τόσα χρόνια στην πραγματικότητα διασπάει και στο ποτάρι τους αγώνες, με πιο πρόσφατο παράδειγμα και αυτό με τους φοιτητές που άμα εμείς που ήμασταν και μέσα στους αγώνες έλεγε τις καταλήψεις και έσπαγε όλες τις καταλήψεις χωρίς να συνεχίζει τον αγώνα, ή όπως με τα ΤΕΜΠΗ που έλεγε στους εργαζομένους είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό το ίδιο είναι να είναι τα τρένα, χωρίς να προτάσει το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα αυτών των δομών της παιδείας ή αντίστοιχα το χαρακτήρα του δημόσιου, να επανέλθουν τα τρένα στο δημόσιο. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μην εμπιστευτεί ο κόσμος ούτε το ΣΥΡΙΖΑ με τον επιχειρηματία Κασελάκη, ούτε όλα αυτά τα πρόσωπα της νέας αριστεράς που προέρχονται από το πιο σκληρό πυρήνα των μνημονίων, που ξεβράστηκαν ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που έχουν και μπορούν να προσφέρουν έτσι, είναι την αναπηρία τους απέναντι στη δεξιά. Αυτοί ήταν που έστρωσαν και τον δρόμο στο Μητσοτάκη και τον βοήθησαν ουσιαστικά σε συμφωνία τους με μνημόνια, ιδιωτικοποίησης και τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν έρθει. Mm-hmm. Παλεύουμε έτσι και για μια συντριπή των ακροδεξιών κομμάτων της ελληνικής λύσης, της ελληνικής παρτιάδες. Είναι γραφική και γελή. Παραμένουν έτσι ένα επικίνδυνο συμπλήρωμα σε μια διαρκή μετατόπιση προς τα δεξιά. Λανθάρονται ως αντισυστημικοί για να αποτελέσουν όμως στην πραγματικότητα ένα χτύπημα στο ίδιο το εργατικό κίνημα. Πιστεύουμε ότι μόνο εμείς, ο κόσμος της δουλειάς, μπορούμε να αναγκάσουμε να πληρώσουν οι ίδιοι πλούσιοι. Και ζητάμε πραγματικά να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας εμείς οι εργαζόμενοι. Κύριε Σαββάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ εγώ που παρουσιάσατε και το πρόγραμμα και τις θέσεις της ΟΚΔ εδώ στην εκπομπή μας. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο πολύ σύντομα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, η εκπομπή μας τελειώνει σιγά σιγά. Οπότε να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Πώς είπατε? Ευχαριστώ και εγώ. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Όντως όμως μέσα από τους αγώνες και μέσα από την πάλι εμάς αυτούς, με τη συμμετοχή μας στους συλλόγους και στα σωματεία μας, πιστεύουμε σε μια άμεση δημοκρατία στην οποία όντως θα μπορέσουμε και να αλλάξουμε όλο αυτό το ζωφερό καθεστώς που βιώνουμε. Και θέλω να δώσω μια ελπίδα σε όλο αυτόν τον κόσμο, ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια λύση, γιατί δεν είναι όλα μαύρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα μαύρα από αυτά που έρχονται, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε και να τα ανατρέψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.